Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΕ για την μεταφορά των υπηαγωγείων στους δήμους της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί, όπως και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, είχαν επισημάνει τους κινδύνους για το δημόσιο υπηαγωγείο και τονίσουν ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι αγαθό για όλα τα παιδιά και όχι εμπόρευμα. Να μεταφερθούν διοικητικά τα νηπιαγωγεία στους Δήμους, ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε στο πρόσφατο συνέδριό της στην Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ωστόσο την αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσεών, που χαρακτηρίζει την πρόταση άκρος επικίνδυνη. Με το πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ, σε αρχές Δεκεμβρίου, υπήρχε η πρόταση, υπάρχει η απόφαση να γίνει πρόταση προς την κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας να ενταχθούν τα νηπιαγωγεία και προσχολική αγωγή διοικητικά στους Δήμους, χωρίς να χάσουν τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι, όπως έγινε και παλιότερα και στους παιδικούς σταθμούς και στα αθλητικά κέντρα. Αυτή η πρόταση μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε σαν ομοσπονδία η προσχολική αγωγή, τα νηπιαγωγεία να παχθούν στους Δήμους. Οι εκπαιδευτικοί, όπως και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, είχαν επισημάνει τους κινδύνους για το δημόσιο νηπιαγωγείο. Στο όνομα της ευελιξίας και της αποκέντρωσης, στείνονται σχέδια νεοφιλελεύθερης αποδόμησης του δημοσίου δωρεάν σχολείου και νηπιαγωγείου. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι αγαθό για όλα τα παιδιά και όχι εμπόρευμα. Εδώ παλεύουμε να γίνει διετής υποχρεωτική φοιτηση στα νηπιαγωγεία που μόνο ετής που είναι τώρα, διότι αλλάζει και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του σχολείου και του νηπιαγωγείου. Πρέπει να παραμείνουν στο Υπουργείο Παιδείας, στη βασική εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων. Τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς όμως μόνο υλικών ζημιών, σημειώθηκε σήμερα έξω από το εργοστάσιο Ζάχαρης. Δύο γεωταχείς συγκρούστηκαν με την τροχιά να φτάνει στο σημείο προκειμένου να ερευνήσει τα αίτια της πρόσκουσας. Ώρα 12 το πρωί. Αυτοκίνητο με κατεύθυνση από Λευκώνα προς Σέρρες συγκρούεται με ένα άλλο γεωταχή που προσπαθεί να κάνει αναστροφή, σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το εργοστάσιο της Ζάχαρης των Σερών. Οι δύο οδηγοί βγαίνουν από τα οχήματά τους χωρίς την παραμικρή γρασουνιά, καθώς οι αερόσακοι των οχημάτων στάθηκαν σωτήριοι. Οι εικόνες που μιλούν από μόνες τους περιγράφουν την ισχυρή πρόσκρουση. Από τη σύγκρουση και στα δύο οχήματα, οι υλικές ζημιές είναι τεράστιες. Μάλιστα, το ένα εκ των δύο καταστρέφεται ολοσχερός. Άμεση είναι η επέμβαση των ανδρών της τροχιάς Σερών, που σπέβουν στο σημείο για να απομακρύνουν τα οχήματα, αλλά και τα λάδια από το οδόστρωμα, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται λίγα λεπτά αργότερα. Την απόφαση να βγουν τώρα στο δρόμο με τα τρακτέρ τους και να στήσουν μπλόκο σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία της χώρας στις 23 του Γενάρη αποφάσισαν οι εκπρόσωποι από 11 ομοσπονδίες και πάνω από 100 αγροτικούς συλλόγους, επιτροπές αγώνα και μπλόκων από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη που πήραν μέρος στην πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΗ της Θεσσαλίας. Στις 23 Ιανουαρίου 2017 αναμένεται οι αγρότες της χώρας να ξεκινήσουν δυναμικές κινητοποιήσεις με μπλόκα που αναμένεται να στηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας. Η απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση του Σαββάτου, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 180 αγρότες από όλη τη χώρα, στο κάλεσμα που έκανε τις προηγούμενες ημέρες το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο των Μπλόκων.
Εμείς αποφασίσαμε 23 Ιανουαρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα, βγαίνουμε στον δρόμο. Από Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, το τριήμερο πριν τις 23, θα μαζευτούν στις πλατείες τα τρακτέρ. Ναι. Και τη Δευτέρα, όπου θα ορίσουν οι συντονιστικές επιτροπές τα τρακτέρ, θα πάνε είστε παραδοσιακά μπλόκα ή κάτι καινούριο. Κύριε Νεστίδη, με ποιο σκοπό, δηλαδή τι διεκδικείτε σε αυτές σας τις κινητοποιήσεις? Τρία είναι τα. Η αιχμή του δόρατος αυτή που μας αγγίζει και μας έχει ξεποπουλιάσει. Φορολογικό που είναι 23% μέχρι 20.000, 29 μέχρι τις 30 και από 30 και πάνω χάνουμε τον μπούσουλα. Ο Θεός βοηθός, ναι. Το ασφαλιστικό που είναι και για το 16 που το ψήφισε και το πέρασε μέσα στο προβλεπόμενο 27% ιατρόσιμο και ασφαλιστικό που είναι 27%. Ναι. Και το ΦΠΑ που είναι το 80% η αγορά εφοδίων είναι με 24% ΦΠΑ. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή να πληρώνουμε 24% ΦΠΑ. Όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, καταρχήν να πω ότι το 24% στα εφόδια είναι παγκόσμια πατέντα, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Ναι. Στην αγορά εφοδίων να πληρώνεις 24% και στην πούληση του προϊόντος να εισπράττεις 13%. Άρα είναι καθαρά φοροεισπρακτικό μέτρο, γιατί δεν μπορεί να φτιάχνουμε με αιτήσεις ο καθένας και μικροκαλλιεργητές για να παίρνουν πίσω επιστροφή ΦΠΑ από το κράτος όταν τους καπνίσει, που δεν θα το δώσουν ποτέ. Και να βασίζονται και σε κάποιο λάθος να τρώμε και πρόστιμα. Έλα μου, άρα και το ΦΠΑ είναι δηλαδή καθαρά φοροεισπρακτικό μέτρο. Αυτό θα το αποφασίσουν οι ΣΕΡΕΙ. Θα γίνει η μεγάλη γενική συνέλευση με το νέο έτος. Α, με το νέο έτος. Σε κάποιο ξενοδοχείο. Ωραία. Γίνονται διάφορες συναντήσεις σε μικρές σε χωριά. Ωραία. Απλά με το νέο έτος θα γίνει η μεγάλη γενική συνέλευση όπου θα αποφασίσουν οι ΣΕΡΕΙ αγρότες το πότε θα κινηθούμε, πώς θα κινηθούμε και παρέλευουμε. Επομένως, δεν έχετε αποφασίσει εσείς ακόμα ούτε την ημερομηνία, παρόλο που έχει προταθεί 23 Ιανουαρίου του 2017, ούτε και το σημείο. Το σημείο είναι γνωστό. Το σημείο είναι το τελωνείο του Προμαχώνα. Το τελωνείο του Προμαχώνα. Ωραία. Ενδιάμεσα που έχουν μπει και τα διόδια τώρα, τι θα τα κάνετε εκείνα? Θέλουμε να τα πάρουμε μαζί μας και αυτά. Θα το πάρετε μαζί σας. Και σας πω. Μάλιστα. Ωραία. Άρα σημείο προκαθορισμένο, μένει η ημερομηνία. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να αποφάσει να πει ότι είμαστε καλά και δεν θέλουμε κινητοποίησης. Ό,τι πει ο κόσμος θα γίνει. Μία εβδομάδα νωρίτερα τα τρακτέρ θα βγουν στις πλατείες των χωριών, ενώ τα σημεία στα οποία θα στρατοπεδεύσουν τα τρακτέρ σε κάθε νομό θα αποφασιστούν εν ευθέτω χρόνο από τις τοπικές συντονιστικές των μπλόκων. Το συνεπές αγροτικό κίνημα θα διαμορφώσει κλίμα ώστε να υπάρξουν αγώνες, δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Βαγγέλης Μπούτας, από την πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Λάρισα, τονίζοντας πως τα μάτια όλων είναι στραμμένα στα μπλόκα, αλλά και σε κινητοποίηση με τρακτέρ στην Αθήνα. Το αν θα πάμε ή δεν πάμε, δεν θα είναι ατομικά τι θα πει ο Ανεστήδης ή ο ένας και ο άλλος. Θα συνεδριάσουν στις συντονιστικές επιτροπές και στο κάτω-κάτω τι να πάμε να συζητήσουμε. Αν έχει να ανακοινώσει κάτι ο υπουργός, μπορεί να βγει να το πει στην τηλεόραση. Τα αιτήματα είναι εκεί και να ανακοινώσει ότι αυτό το παίρνω πίσω, το άλλο το ξανασυζητώ ή τι μπορεί να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Θα να πάμε να συζητάμε χωρίς λόγο και χωρίς ουσία και τι θα πει ο κ. Αποστόλου, θα προβληματιστεί και θα πει ότι μπορώ εγώ να υποβάλω στο Υπουργείο Οικονομικών να μειώσει τη φορολογία. Αυτό είναι συνάρτηση όλη τη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει πρώτο λόγο να πάμε στην Αθήνα από τη στιγμή που έχει κάνει γραφή ο Πρωθυπουργό Θεσσαλονίκη. Ανέβη Θεσσαλονίκη. Και δεύτερον, με τον κύριο Αποστόλου δεν υπάρχει λόγο να μιλήσουμε. Ναι. Γιατί αυτό που θα του θέσουμε θα μα πει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τη ασφάλεια, δεν είναι αρμοδιότητες δικέ του. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε με τον κύριο Αποστόλου. Νομίζω ο ότι κύριος Αποστόλου είναι μία μαριονέτα στο Υπουργείο Γεωργίας και είναι απλώς διαχειριστής των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν κάνει τίποτα. Ναι, ναι. Και δεν ζητάμε πράγματα τα οποία είναι κατά. Ζητάμε πράγματα που ούτε κόστος θέλει, ούτε δημιουργεί πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Και δεν κάνουν τίποτα. Μήνυμα τώρα, κυρίες και κύριοι, προς την Τουρκία, ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας απαιτούν σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Έστειλε πάνω από την γέφυρα των Κήπων του Εύρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που επισκέφθηκε το σύνορο που χωρίζει τις δύο χώρες και χαιρέτησε τον Έλληνα και τον Τούρκο φρουρό, υπενθύμησε πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης.
Πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή παραμένει η Ελλάδα, δήλωσε από την γέφυρα των Κήπων στα ελληνοτουρκικά σύνορα ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την αντιπεριφέρεια Εύρου, για την οποία σημείωσε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δρομολόγησης μια σειράς πολύ σημαντικών αναπτυξιακών έργων που θα βελτιώσουν σημαντικά τις υποδομές της Τράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και με αυτόν τον τρόπο θα καταστήσουν πιο εύκολη την προσέλκυση επενδυτών και την ανάδειξη των μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτής της πανέμορφης περιοχής. Διότι η σημερινή πολιτική υπονομεύει την υγεία της ανθρωπότητα και ακυρώνει της ουσίας μια παραδοχή η οποία θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος για την ελληνική κοινωνία. Εμείς λοιπόν θα εξακολουθούμε να λέμε φωναχτά και χωρίς αστερίσκους ότι θέλουμε να στηρίξουμε την υγεία επιχειρηματικότητα, την παραγωγή πλούτου από ιδιωτικές επενδύσεις, διότι είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, να δημιουργήσουμε σταθερές και καλά πληρωμένες θέσεις απασχόλησης και να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από το φαύλο κύκλο στον οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια. Κατά την περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά στους στρατιώτες της 23ης Τεθωραγισμένης Ταξιαρχίας, μιας και επισκέφθηκε τα φυλάκια του Εύρου. Χαιρέτησε τους φρουρούς και υπενθύμησε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά καλές σχέσεις φιλίας και γειτονίας με την Τουρκία. Καλές σχέσεις φιλίας και γειτονίας, οι οποίες όμως στηρίζονται και στον απαράγκλητο σεβασμό των διεθνών συνθήκων, του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα σήμερα την 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη και ενημερώθηκα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες των σύγχρονων αρμάτων μάχης που διαθέτουν οι ενόπλες δυνάμεις. Επιβεβαίωσα για άλλη μια φορά το απόλυτο αξιόμαχο των ένοπλων δυνάμεων και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όλα τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων, τις γυναίκες και τους άντρες που κρατούν αυτό το αξιόμαχο σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Να τους ευχηθώ καλές γιορτές, χρόνια πολλά, να έχουμε μια καλή χρονιά το 2017 και θέλω να γνωρίζουν ότι όλη η ελληνική κοινωνία τους περιβάλλει με αισθήματα αγάπης και απόλυτης εμπιστοσύνης. Τελευταίος σταθμός της περιοδίας του κυρίου Μητσοτάκη η Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης, προσωπική του επιλογή, προκειμένου να συνομιλήσει με αλλοίς, οι οποίοι και του έδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το γεγονός ότι η πολιτεία διαχρονικά δεν στήριξε τους ψαράδες. Καταρχάς, του θέσαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι το γεγονός ότι είχαμε μια επίσκεψη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δεν έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας επισκέπτονται τακτικά πρόσωπα τέτοιου βεληνεκούς. Ήταν χαρά μας αυτό που συνέβη και το κυριότερο από όλα φυσικά ήταν το έκδηλο ενδιαφέρον που έδειξε για την εργασία μας. Και κυρίως όταν αναφέρθηκαν στη Βουλή τα προβλήματά μας, έδειξε το άμεσο ενδιαφέρον να μας γνωρίσει από κοντά και να μιλήσουμε από κοντά. Τις θέσεις και τις προτάσεις της Ένωσης Κεντρών παρουσίασε στην εκπομπή Live View και στην Πόπη Τσαπανίδου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και βουλευτής Σερών Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Ο κύριος Μεγαλομίστακας αναφέρθηκε στην αποχώρηση της παράταξής του από την πρόσφατη ψηφοφορία στη Βουλή και τόνισε ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τον Πρωθυπουργό και την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στην εκπομπή Live View και στην Πόπη Τσαπανίδου ήταν καλεσμένος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών και βουλευτής Σερών Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Ο κ. Μεγαλομίστακας απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφου για το επίδομα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για το λόγο που η Ένωση Κεντρών αποχώρησε από την ψηφοφορία. Εγώ δεν αναγνωρίζω τι δικαιούστε. Όχι. Στις επιτροπές το ξεκαθαρίσουμε ότι ήμασταν υπέρ. Δεν μπήκαμε στο πολιτικό παιχνίδι που προσπάθησε να μας βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Καθώς θέλουν να έχει ένα μοχλό πίεσης απέναντι στους δανειστές. Το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι δανειστές δεν είναι τόσο σωστότερο. Δηλαδή βλέπουμε ότι άλλα λέει ο Σόιμπλε, άλλα λέει δεν δυναμώνεται τον Πρωθυπουργό. Για να δυναμώσει ο Πρωθυπουργός πρέπει να ακολουθήσει αυτό που του προτείνουμε. Δεν γίνεται να υπάρχει συνεργασία à la carte. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή, αυτό που ζητάμε είναι μια ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας, στην οποία ο καθένας θα ανταλλάσσει απόψεις, θα έρχονται
η θέση των κομμάτων μπροστά και δεν θα υπάρχει, αυτό που υπήρξε τώρα, σύγκρουση με... Σε άλλο σημείο των δηλώσεων, το κύριος Μεγαλομίστακα σημείωσε ότι συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ κάνει τα ίδια λάθη με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τονίζοντας ότι οι Έλληνες πολίτες δεν εμπιστεύονται τον κύριο Τσίπρα. Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί την πολιτική των παλαιότερων κυβερνήσεων, κάνουν τα ίδια λάθη. Βλέπουμε ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τον Πρωθυπουργό. Μακάρι όσα είπε και η αιδοξία του κύριου Παπά να βγει αληθινή. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός βγήκε και έκανε ένα διάγγελμα και στα δύο πράγματα που ισχυρίστηκε ήταν λάθος. Γιατί και όσον αφορά το επίδομα, το βοήθημα που έδωσε, υπήρχαν αντιδράσεις, ενώ είπε ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση. Και το ΦΠΑ θα είναι μόνο για ένα χρόνο και θα δούμε για τα υπόλοιπα χρόνια αν υπάρχει πλεόνασμα. Ο ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, καθώς επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό και στο 20ο πραγματοποίησε σήμερα η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Ερών Πέτρος Αγγελίδης, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών ο κ. Ηλίας Γκότσης, προκειμένου να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν γίνει στα συγκεκριμένα σχολεία. Έχουμε όμως τον Αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών, τον κ. Γκότση, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες της επίσκεψης. Καλό σας βράδυ, κύριε Γκότση. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλές γιορτές να έχουμε σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Κύριε Γκότση, επίσκεψη σήμερα στο 5ο και στο... Πήγαμε, στην αρχή πήγαμε στο 20ο και μετά στο 5ο. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Να αρχίσουμε από το 20ο. Στο 20ο είναι τι κάναμε δηλαδή εκεί. Αλλάξαμε τον κλασικό λέβητα με pellets. Mm-hmm. Λοιπόν, κουφώματα τα εξωτερικά, βάλαμε φωτοβολταϊκά. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν εξοικονόμηση ενέργειας, περισσότερη ζέστη, θέρμανση κλπ. Mm-hmm. Ευχαριστημένος ο διευθυντής. Mm-hmm. Απλά μας είπε ότι αν γίνεται να βάλουμε, επειδή το 20ο σχολείο είναι κτισμένο σε τρία επίπεδα με κεραμίδια, εμείς βάλουμε μόνο σε ένα επίπεδο, αν μπορούμε να βάλουμε και άλλα φωτοβολταϊκά και στα άλλα επίπεδα. Για να μπορέσει να καλύψει δηλαδή όλη την κτηριακή υποδομή, όλη την υποδομή και γενικά όλο το ρεύμα. Αλλά νομίζω ότι νομικά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει ένα όριο υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Μετά κάναμε την επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό. Αυτό ήταν προϋπολογισμός του 20ου σχολείου, ήταν προϋπολογισμός 181.000. Στο 5ο Δημοτικό μεγαλύτερη παρέμβαση έχει γίνει εκεί και με 100% επιτυχία, αυτό το είπε άλλωστε ο διευθυντής. Εκεί ο προϋπολογισμός ήταν 425.000. Τι έγινε εκεί? Το πιο σπουδαίο είναι ότι το σύστημα θέρμασης είναι σύστημα της αβαθούς γεωθερμίας. Mm. Δηλαδή, σε 12 σημεία έξω από την αυλή γίνανε γεωτρήσεις, βάλανε σωλήνες 110 μέτρα κάτω, οπότε το νερό όταν ανεβαίνει και πάει ας πούμε μέσα στο... Στις σωληνώσεις του κτίριου. Σωληνώσεις και, πάση περιπτώσει, στα μηχανήματα μέσα, να το πω έτσι απλά, πάει με 18 βαθμούς. Ξέρετε, δηλαδή η αρχή γίνεται με 18 βαθμούς. Οπότε έχει κατά 50% εξοικονόμηση και σε οικονομία και σε ό,τι συνεπάγεται και στη θέρμανση 100% επάνω. Μάλιστα. Και η οικονομία
50% πιο κάτω. Από πού προήρθαν αυτά τα χρήματα, κύριε Γκότση? Αυτά είναι από το, από πρόγραμμα, από το πράσινο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει. Εξοικονόμηση ενέργεια. Έχετε ενημέρωση αν θα ακολουθήσουν και άλλα σχολεία, πιθανότατα είναι πιλωτικά. Πιλωτικό. Λοιπόν, εκεί κάναμε επίση, να πω και το υποστό. Ναι. Κάναμε επίση μόνωση όλη, όλη την εξωτερική τυχοποιία. Mm-hmm. Αλλάξαμε όλα τα κουφώματα. Ναι. Επίσης, οι λαμπτήρες όλοι αλλάχτηκαν με σύγχρονους λαμπτήρες, οι οποίοι έχουν φωτοκύτταρο και ανάλογα έχουμε τις αξιομοιώσεις σύμφωνα με το φωτισμό τον εξωτερικό. Μάλιστα. Δηλαδή, ο μαθητής όταν είναι μέσα, ανάλογα αν έχει ήλιο, έχουμε μείωση επάνω του φωτισμού. Αν σκοτεινιάζει, έχουμε συννεφιά, αυξάνεται. Έχουμε... Αυτό δηλαδή, αυτό το ρόλο παίζει το φωτοκύτταρο. Κατάλαβα. Τώρα όσον αφορά το άλλο το κομμάτι που σας ρώτησα, κύριε Γκότση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θα συνεχιστούν αυτά ή είναι απλά. Λοιπόν, είναι να κάνουμε παρέμβαση πάλι με φωτοβολταϊκά στο Λίγιο Προβατά, στην Ορεινή. Άρα λοιπόν θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Λοιπόν θα ακολουθήσουν, αλλά περιμένουμε λοιπόν να ανοίξουν και τα προγράμματα. Σωστά. Το καινούριο ΕΣΠΑ. Ωραία. Οπότε είμαστε εμείς έτοιμοι, όριμοι για τέτοια προγράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε, για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, ναι. Η έλλειψη προσωπικού τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εφορία των Σερών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτή τέθηκαν σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια Γενική Συνέλευση Επιτάπητος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εφοριακών στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Μιλητηρίου. Οι εφοριακοί των Σερών ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να γίνουν προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στην εφορία των Σερών. Τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο των εφοριακών τέθηκαν επιτάπητο στη συνεδρία των εφοριακών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητριακού Μεγάρου. Είχαμε πολλές επικοινωνίες με τους βουλευτές εδώ πέρα, τους ενημερώσαμε για τα τρέχοντα τα προβλήματα. Ορισμένα μέσα από ένα τρόπο επικοινωνίας που είχαμε με αυτούς έχουν βελτιώσει κάποιες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τα πρόστιμα, τα κάναμε γνωστά και στην πολιτική ηγεσία και στον κύριο Πιτσιλή. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι κάναμε μια παρέμβαση πολύ ουσιαστική και θεωρώ ότι θα κινηθούμε και το 2017 όσον αφορά κάποια πρόστιμα για πληροφοριακό χαρακτήρα που αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 100 ευρώ. Εμείς κάναμε μια πρόταση να μειωθούν στα 20 ευρώ για μη φυσικά πρόσωπα, για φυσικά πρόσωπα μη επιτιδευματίες. Λοιπόν, για το θέμα της παραμεθωρίου, είχαμε συνέχεια συναντήσεις και με τον μέχρι πρώτην ως αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, με τον Γενικό Γραμματέα της ΓΚΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και με βουλευτές εδώ πέρα. Τους ενημερώσαμε για τα προβλήματα που έχει πάνω το τελωνείο του Προμαχώνα, γιατί καλούμαστε από μία δεκάτου του 16 να κάνουμε υπηρεσίες εκεί πέρα και του είπαμε, το αναδείξαμε τα προβλήματα. Ουσιαστικά κάποια έχουν διορθωθεί όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής των υπερεωριών. Νομίζω είναι ένα επίτευγμα του συλλόγου μας κατόπιν πιέσεων. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε και κάποια άλλα θέματα, όπως είναι καταστάσεις υγιεινής, συνθήκες υγιεινής και κάποιες άλλες καταστάσεις που έχουν μπροστά μας. Είναι πολλά άλλα. Και θα ήθελα να πω ότι γενικά η δράση του συλλόγου μας ήταν έντονη. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου των Εφοριακών Υπαλλήλων αναφέρθηκαν στην αποδυνάμωση της εφορίας των Σερών από τη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία των μεικτών κλιμακίων στο τελωνείο του Προμαχώνα για την πάταξη του λαθρεμπορίου στην πύλη εισόδου της χώρας μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 10% των υπαλλήλων της εφορίας των Σερών μετακινείται στα σύνορα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υπηρεσία. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο έχει άμεση σχέση και ενδιαφέρον για τους πολίτες είναι και το θέμα του τελωνείου του Προμαχώνα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα κάποια λύση. Εμείς λοιπόν μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε και γενικά πώς θα συμπεριφερθούμε με όλες τις αρνητικές συνέπειες, οποίες φέρνει το σχέδιο αυτό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίου Εσόδων του κ. Πιτσιλή. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η υποστελέχωση της ΔΟΗ και η μείωση του προσωπικού της ΔΟΗ είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όχι μόνο τους εφοριακούς υπαλλήλους, αλλά και όλους τους πολίτες, καθώς είναι αναγκασμένοι να ταλαιπωρούνται περιμένοντας σε ουρές στις εφορίες. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να καταλάβει τις παράπλευρες απώλειες, τις οποίες φέρνει αυτή η τοποθέτηση εφοριακών πάνω στο τελωνείο του Προμαχώνα. Για άλλη μια φορά, οι εφοριακοί των Σερών ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,
να γίνουν προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στην εφορία. Εμείς αυτό που λέμε, εμείς οι εφορεϊκοί που τα ζούμε κάθε μέρα από μέσα, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία, είναι μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί το προσωπικό της ΔΟΗ. Δεν μπορούν οι εφοριακοί να είναι συγχρόνως και στο τελωνείο και στη ΔΟΗ, αλλά είναι και στους δρόμους να κάνουν προληπτικούς ελέγχους. Γιατί απομακρύνοντας εφοριακούς από τα κιστέ, αυτό το οποίο κατορθώνουμε είναι να ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Και μαθηματικά λοιπόν να το δούμε, είμαστε 100 άτομα περίπου και ο όγκος της δουλειάς που έχουν επιτελέσουμε είναι πολύ, μα πάρα πολύ μεγαλύτερος. Λοιπόν, όσο και αν υπάρχει καλή διάθεση από εμάς, όσο και αν οι συνάδελφοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι άμεση ανάγκη να γίνουν νέες προσλήψεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε και εμείς και σαν ΔΟΗ και σαν υπηρεσία να κρατήσουμε το επίπεδο εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Και πιστεύουμε ότι αυτή η προτεραιότητα πρέπει να είναι προτεραιότητα όχι μόνο αυτή τη κυβέρνηση, αλλά και κάθε κυβέρνηση η οποία σέβεται τον πολίτη. Στην προκήρυξη τώρα του διαγωνισμού ύψους 170.500 ευρώ για την παροχή υπηρεσίας μεσημβρινού γεύματος για την σύντηση απόρων του κέντρου σύντησης του, προχώρησε ο Δήμος της Κομωτινής. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στην κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας μεσημεριανού γεύματος για τη σύντηση απόρων του Κέντρου Σύντησης του Δήμου Κομωτινής», προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Δαπάνη 170.000 ευρώ προβλέπεται για τη σύντηση που θα αναλάβει η εταιρεία όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2014 αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος Κομωτινής σε διανομή και διάθεση έτοιμου φαγητού στους άπορους πολίτες. Όλα τα προηγούμενα χρόνια το φαγητό προσφέρονταν, αλλά το παρασκεύαζαν και το συσκεύαζαν εργαζόμενοι του κέντρου. Επιλέχθηκε ο ανάδοχος καθώς ήταν οικονομικότερη λύση. Σήμερα στο κέντρο σύντησης του Δήμου σύντιζονται καθημερινά 220 άτομα, ενώ όπως έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Νίκος Σωτηρακόπουλος, υπάρχουν αιτήσεις σε αναμονή ενδιαφερομένων που θέλουν να λαμβάνουν καθημερινά το δωρεάν γεύμα. Υπάρχουν κριτήρια που εξετάζουμε για να καταλήξουμε στο ποιος μπορεί να είναι δικαιούχος, ανέφερε ο κ. Σωτηρακόπουλος, σημειώνοντας πως άνθρωποι μοναχικοί, ηλικιωμένοι, μέλη μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών, άνθρωποι που βίωσαν κάποιο τραγικό γεγονός, σιτίζονται στο κέντρο αφού έχουν εξεταστεί τα πραγματικά τους εισοδηματικά κριτήρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Μερίδα φαγητού, εκτός από τους αποδειγμένα άπορους, δικαιούνται τα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν. Οι πολίτες υποβάλλουν την αίτησή τους και ακολουθεί έρευνα από τον κοινωνικό λειτουργό προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σύντησης. Στην περίπτωση που δεν εντάσσεται στη λίστα των πολιτών που λαμβάνουν καθημερινά έτοιμο φαγητό, τότε οι κοινωνικές υπηρεσίες φροντίζουν το άτομο αυτό παρέχοντάς του τρόφιμα. Το καθημερινό φαγητό επί 160 ημέρες το χρόνο εξασφαλίζει ο Δήμος μέσω του κέντρου σύντησης για συμπολίτες που έχουν επιλεγεί με οικονομικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Τώρα, όσον αφορά στο διαγωνισμό, με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας μεσημεριανού γεύματος», καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 29 Δεκεμβρίου. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και ζητούν τη βοήθεια, όχι μόνο για σύντηση, αλλά για διάφορα θέματα. Εμείς, ο Δήμος Κομωτινής έχει μια πολιτική που θέλει να στηρίξει τους συμπολίτες μας, να τους βοηθήσει, ώστε να λύσουν διάφορα προβλήματα, γιατί η φτώχεια χτυπάει όλο και περισσότερα σπίτια. Ο διπλανός μας μπορεί να μην ξέρουμε τι κάνει, πώς είναι, αλλά δεν ξέρουμε και τι τρώει. Και πολλές φορές έρχεται και ζητάει τη βοήθεια. Ο Δήμος Κομωτινής διατηρεί το κέντρο σύντησης με 220 άτομα και, όπως σωστά είπατε, περισσότεροι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι μόνο με χρήματα του Δήμου Κομωτινής. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς η ανάπτυξη και η λειτουργία των ενιαματικών πηγών των θερμών Νιγρήτας βρίσκεται στην πρώτη θέση για τον Δήμο Βυσσαλτίας. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον πρόεδρο του Αστικού Συνεταιρισμού Τουριστικής Ανάπτυξης των Θερμών, τον κύριο Βασίλη Βασιλείου, για να συζητήσουμε μαζί του τις δράσεις που προγραμματίζει και πρόκειται να υλοποιήσει και που υλοποιεί ο Δήμος της Βυσσαλτίας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Καλό σας βράδυ, κύριε Βασιλείου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέατες. Κύριε Βασιλείου, η λειτουργία και η ανάπτυξη των ιαματικών πηγών των θερμών της Νιγρήτας είναι πλέον στις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Βυσσαλτίας, σωστά? Έτσι είναι και τουλάχιστον εμείς σαν συνεταιρισμός όλα αυτά τα χρόνια για αυτό το πράγμα προσπαθούμε. Mm-hmm. Βεβαίως πλέον η ευθύνη για τις επόμενες κινήσεις έχει περάσει πια στο Δήμο και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί.
Mm-hmm. Τι θα δούμε λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτή η ανάπτυξη, για την, φυσικά για να φέρει τουρίστες στην περιοχή, έτσι. Κοιτάξτε, το πρώτο είναι η αξιοποίηση αυτού του εκπληκτικού φυσικού πόρου mm-hmm. που βρίσκεται στην περιοχή της Βυσσαλτίας και συγκεκριμένα στο γεωθερμικό πεδίο των Θερμών, έτσι. Mm-hmm. Καταρχάς να πω ότι εγώ μιλώ σαν πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ίσως θα ξέρετε, χθες είχαμε αρχιερεσίες και έχει εκλεγεί καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά τις γιορτές θα ανατεθούν και οι καινούργιοι ρόλοι. Αλλά όπως και να έχει, για να καταλάβουν καλύτερα οι τηλεθεατές σας, θα άξιζε να πούμε έτσι, μια πολύ σύντομη περίληψη του τι είμαστε και τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Σας ακούμε, κύριε Βασίλη. Έχουμε 5 χρόνια που έχουμε συγκροτηθεί. Mm-hmm. Σαν συνεταιρισμός πέρασε πολλής χρόνος, αλλά έχουμε πλέον απτά αποτελέσματα. Uh-huh. Όπως ξέρετε, η αμματική πηγή ανήκε στον ΕΟΤ ή στην διάδοση κατάσταση του ΕΟΤ στα ελληνικά τουριστικά ακίνητα δημοσίου, έτσι, uh-huh. τα ΕΤΑΔ. Uh-huh. Και όλη η προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε τα ΕΤΑΔ ώστε είτε να το δημοκρατήσουν ή τον τελευταίο 1,5 χρόνο, με πρωτοβουλία και του Δήμου Βυσσαλτίας, να γίνει μια απευθείας ανάθεση από τα ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Βυσσαλτίας. Έγινε ανάθεση ή παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου η διαχείριση? Κοιτάξτε, έχει γίνει ανάθεση προφανώς με ένα τίμημα, mm-hmm. έτσι, το οποίο από ό,τι ξέρουμε είναι με πολύ ευνοϊκούς όρους, και εκκρεμεί τις επόμενες μέρες μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βυσσαλτίας για να γίνει η αποδοχή, έτσι. Θα έχει 100% τη διαχείριση, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι ερωτήματα. Θα έχει 100% τη διαχείριση. Βεβαίως, και για 25 χρόνια. Και για 25 χρόνια, είναι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Θέλω να πω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα και να αξιοποιηθεί το σημείο, ναι, έτσι. Ναι, νομίζω ότι είναι το ελάχιστο δυνατό. Προσπαθήσαμε περισσότερο, αλλά τέλος πάντων 25 χρόνια είναι. Καλά, μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα στο μέλλον. Λοιπόν, οπότε εφόσον γίνει η αποδοχή, και έτσι πιστεύουμε ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, τότε ο Δήμο Βυσσαλτίας αποκτά την πλήρη ευθύνη uh-huh. για να αξιοποιήσει, έτσι, εκ των ενόντων, την ιστορία αυτή. Όχι να γίνει ο Δήμος επιχειρηματίας, δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Uh-huh. Έτσι. Αυτά τα πράγματα έχουν περάσει. Yeah, αλλά απλά να αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο επενδυτικό σχέδιο, έτσι, με σύμπραξη με κάποιους ιδιώτες uh-huh. ή δυνατόν, uh-huh. και σε αυτή την ιστορία θα είμαστε κι εμείς μέσα. Αυτό είναι και ο συνεταιρισμός, οπότε και ότι... Ναι, έχουμε ετοιμάσει εμείς μια πρόταση προς το Δήμο μετά την αποδοχή, ώστε να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι, εφόσον αποφασίσει ο Δήμος έτσι, να το αναλάβουμε ακόμα και εμείς, εφόσον δεν υπάρξει κάτι άλλο διαφορετικό. Έτσι. Η πρότασή σας, θέλετε να μας δώσετε λίγο ένα στίγμα το τι θα περιλαμβάνει, θα περιλαμβάνει υποδομές, περιλαμβάνει... Το ακίνητο είναι περίπου 120 στρέμματα, έτσι. Η ανάθεση αφορά το παλιό κτίριο, μάλιστα, το παλιό ξενοδοχείο, οι παλιές εγκαταστάσεις, με 12 στρέμματα που είναι ο περιβάλλον χώρος, έτσι. Mm-hmm. Δεν περιλαμβάνει όλα τα 120 στρέμματα, αλλά αυτό ήταν το πρώτο βήμα, έτσι. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι εφόσον γίνει το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, τα υπόλοιπα στρέμματα. Mm-hmm. Να πω ότι σύμφωνα με επενδυτικά σχήματα στα οποία έχουμε σε επαφή, χρειάζονται τουλάχιστον 30 στρέμματα για να γίνει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έπεται. Τώρα, σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει, και αυτή είναι η δικιά μας πρόταση προς το Δήμο, είναι να ανακαινιστούν πλήρως οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι επαρχιωμένες. Λοιπόν, να εφορπιστεί ο περιβάλλον χώρος, ώστε να μπορεί ο λόμενος να έχει υπηρεσίες του 21ου αιώνα, έτσι, και όχι του 20ου. Φαντάζομαι θα υπάρχει και διαμονή μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες. Προφανώς. Για να μπορεί κάποιος που θα έρθει από μακριά. Ένα εντελώς εξυγχρονισμένο κτίριο με σύγχρονες υποδομές. Έτσι. Θέλετε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Βασιλείου, δηλαδή πόσο περίπου υπολογίζετε εσείς ότι θα πάρει όλη αυτή η διαδικασία?
σας είπα ότι το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια του Δήμου. Είναι έτσι. Καθαρά θέμα Δήμου, δηλαδή, για το πόσο προφανώς, θα το χειριστεί και το πόσο γρήγορα θα κινηθεί. Αλλά αυτό δεν θα ήθελα να το περάσουμε έτσι. Να πω ότι, κάνοντας μία σύγκριση και με άλλες έτσι, λαμπρά παραδείγματα αξιοποίησης των νηματικών πουγών στην Κεντρική Μακεδονία, ναι. Το Σιδηρόκαστρο, το Άγκιστρο ή ακόμα και το Πόζαρ, έτσι, στο Λουτράκι της Αριδαίας, το χαρακτηριστικό αυτών των τριών νηματικών πηγών σε σχέση με τα θερμά, ναι. Είναι ότι ανήκανε στις δημοτικές αρχές. Ναι, σωστά. Δεν εννοώ ότι τα διαχειρίζονται οι δημοτικές αρχές. Mm-hmm. Έτσι έχουν κάνει ανάθεση σε ιδιώτες, αλλά ήταν η ιδιοκτησία των δημοτικών αρχών. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο Πόζαρ το διαχειρίζεται η ίδια δημοτική αρχή, αλλά αυτό είναι έτσι ένα λαμπρό παράδειγμα αξιοποίησης. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, mm-hmm. αλλά πραγματικά mm-hmm. έχουν κάνει σπουδαία πράγματα mm-hmm. εκεί. Mm-hmm. Άνθρωποι, mm-hmm. και βέβαια η ιδιωτική πρωτοβουλία ήρθε, αγκάλιασε αυτό το πράγμα και έχει κάνει όλο αυτό το θαύμα εκεί της ανάπτυξης με τα ξενοδοχεία, με τους ξενώνες, με τα εστιατόρια κτλ. Λοιπόν, τα θερμά mm-hmm. είχαν το τραγικό προνόμιο να ανήκουν στα ελληνικά τουριστικά ακίνητα του δημοσίου. Έτσι. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα και όλη αυτή την τρομακτική υποβάθμιση τα τελευταία 30-40 χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό, διότι όταν τα θερμά με την νηματική πηγή ήταν ένα πραγματικά trademark στις προηγούμενες δεκαετίες, δεκαετία 50, 60, 70, οι υπόλοιπες πηγές, οι οποίες τώρα έχουν αναπτυχθεί, δεν υπήρχαν στο χάρτη. Έτσι. Λοιπόν, εμένως, οι άλλες πηγές ακολούθησαν άλλη πορεία, ενώ τα θερμά ακολούθησαν κατιούσα πορεία. Αυτό εμείς προσπαθούμε τόσα χρόνια να αλλάξουμε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, τον τελευταίο χρόνο, ναι. πάλι με ενέργειες του συνεταιρισμού, καταφέραμε να αναγνωριστεί και να πιστοποιηθεί η αιματική πηγή ως τέτοια. Μάλιστα. Δεν είχε πιστοποίηση η αιματική πηγή. Mm-hmm. Το ελληνικό κράτος, έχοντας δικιά του την ιδιοκτησία, δεν θεωρούσε ότι χρειάζεται να το κάνει. Mm-hmm. Όμως αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί κανένας ιδιώτης δεν θα πλησιάσει για να επενδύσει οτιδήποτε αν δεν υπάρχει πιστοποίηση της αιματικής πηγής. Και επιπλέον κανένα ευρωπαϊκό ασφαλιστικό ταμείο δεν θα πλησιάσει αν δεν υπάρχει πιστοποίηση. Επομένως αυτό είναι μια σπουδαία προϋπόθεση για τα μελούμενα. Μάλιστα. Έτσι, και αυτό έχει γίνει. Mm-hmm. Με δικές μας ενέργειες. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν είμαστε σε αναμονή από τον Δήμο τώρα Βυσσαλτίας για τις επόμενες κινήσεις. Ακριβώς, και στη συνέχεια ακριβώς. θα μπουν όλα σε μια σειρά, σε ένα χρονοδιάγραμμα για να αναλάβουν οι ιδιώτες πιθανόν την όλη αξιοποίηση ναι. και εκτέλεση ακριβώς. ανάπτυξης. Αυτό είναι από εκεί πέρα είναι ευθύνη του Δήμου. Έτσι. Ναι. Εμείς σε αυτή την προσπάθεια προφανώς είμαστε αρρωγός. Διότι σαφώς. Εκπροσωπούμε την κοινωνία της περιοχής. Έτσι. Να πω ότι είμαστε 500 μέλη. Δεν είναι μικρό ποσό. Είναι όλα τα θερμά, έτσι. Περίπου. Δεν είναι μόνο τα θερμά. Όχι, και δεν ευρύτερη είναι περιοχή, λέτε, έτσι. Είναι ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι είναι λογικό, κύριε Βασίλειο. Υπάρχουν νομίζω από Νιγρίτα, από άλλα γειτονικά χωριά, υπάρχουν από Σέρες, uh-huh. υπάρχουν από Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν είμαι Σέρεος, εγώ σας μιλάω αυτή τη στιγμή από Θεσσαλονίκη. Uh-huh. Θεσσαλονικιός uh-huh. είμαι. Uh-huh. Υπάρχουν πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει έτσι, αυτό το όραμα. Και είναι συγκινητική έτσι, η συμμετοχή. Να πω ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες του χώρου, είμαστε έτσι οραματιστές mm-hmm. που θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή, καθένας με τις όποιες αναφορές έχει τέλος πάντων εκεί. Mm-hmm. Αλλά όλο αυτό, για να πάμε στην επόμενη φάση, προφανώς πρέπει να γίνει επαγγελματικά. Σαφώς. Η δυναμική του χώρου είναι τεράστια. Και το ιαματικό κομμάτι, αυτό που επειδή μιλάμε, είναι ένα κομμάτι. Mm-hmm. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο γεωθερμικό πεδίο. Έτσι, η γεωθερμία δίνει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και πάντα στη βάση αειφορίας, ξέρετε, και είναι πράγματα τα οποία έρχονται. Βέβαια. Εμείς ελπίζουμε με τον ιαματικό τουρισμό να ξεκλειδώσουμε όλο αυτό το τέλμα, το οποίο δυστυχώς υπάρχει και το οποίο θα δώσει ζωή και πνοή σε αυτό τον πολύ πυρκισμένο από τη φύση τόπο. Γιατί όλοι πολύ καλά ξέρουμε, θα κλείσω εγώ με αυτό κύριε Βασιλείου και δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, ότι τα νερά στην περιοχή της Νιγρίτας, στην περιοχή της Βυσσαλτίας είναι από τα καλύτερα νερά, τα ιαματικά. Οπότε έχετε, λοιπόν αξίζει τον κόπο να το αξιοποιήσετε. Έχετε απόλυτο δίκιο να πω το εξής, ότι και η ποσότητα ναι. του γεωθερμικού πεδίου, αλλά το ότι είναι σχετικά επιφανειακά και η θερμοκρασία η οποία είναι πολύ ψηλή σε σχέση με, αλλά και η σύσταση. Αυτής. Uh-huh. Έτσι, μια επαφή που είχαμε με κάποιες έτσι, γερμανικές εταιρείες που εξειδικεύονται παγκοσμίως σε τέτοιες κατασκευές, νιώσαμε τεράστια εκπληξία όταν μας είπαν οι ίδιοι uh-huh. ότι η ποιότητα των νερών της αιματικής πηγής θερμών Βυσσαλτίας είναι η καλύτερη στην Ευρώπη. Ναι, το πιστεύω, και αυτοί τα ξέρουν. Και το ξέρει και ο κόσμος. Εμείς τόσα χρόνια το αγνοούμε uh-huh. και έχουμε ένα τεράστιο πλούτο κάτω από τα πόδια μας και μάλιστα αειφόρο πλούτο.
και αναξιοποιητό, κύριε Βασιλείου, θα προσθέσω εγώ. Δυστυχώς. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Και μην περιμένουμε ότι θα έρθει κάποιος μεγιστάνας που θα επενδύσει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτό το πράγμα μακάρι να συμβεί, αλλά στατιστικά είναι απίθανο. Αλλά τουλάχιστον με μικρά βήματα, στην αρχή, με δικές μας δυνάμεις και μετά με στρατολόγηση καινούριων επενδυτών που θα δουν αυτά τα πρώτα βήματα, τότε πιστεύω ότι το μέλλον στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή Βυσσαλτίας και Σερών, θα είναι λαμπρό. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Βασιλείου. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε. Δώσατε την ευκαιρία εκ μέρους του συνεταιρισμού, σαν ο πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, να ενημερώσω τους τηλεθεατές για την πολύ σπουδαία δραστηριότητα. Στη διάθεσή σας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς το βράδυ. Καληνύχτα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Νίκου Τόσκα, επιστρέφοντας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, επιστρέφονται από σήμερα οι άδειες οδήγησης καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες μετακινήσεις τους την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί σε αστυνομικές αρχές μέχρι και χθες 18 Δεκεμβρίου. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις εκδοθεί σε σημεί που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβολή διοικητικών μέτρων για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και χθες. Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων που αφορούν τις εξής παραβάσεις. Οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης, παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη, κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, οδήγηση και επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων. Η επιστροφή των στοιχείων αφορά το χρονικό διάστημα μετά το πέρας της προηγούμενης σχετικής απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες αρχές εκτελούνται κανονικά. Τέλος, επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας δεν απαιτείται η άμεση καταβολή του διοικητικού προστίμου, για την ίσπραξη του οποίου θα ακολουθείται η τακτική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μαγικές γιορτές γεμάτες προσφορές. Στα καταστήματα Κάντζας, όλα τα σεραϊκά κρασιά, Κίαθος, Γαζορίτης, το κτήματα Αποστόλη 20% φθηνότερα. Σεραϊκά κρασιά Βλαδίκας, 1+1 δώρο. Μπανάνες, το κιλό με 1,19. Στα κρεοπολία των καταστημάτων μας, μόνο ντόπια ελληνικά κρέατα. Επιλέξτε κιμά βόιο, το κιλό με 5,95. Κιμά ανάμεικτο, το κιλό με 4,95. Και σπάνια χοιρινή με οστό με 3,79 το κιλό. Αλεύρι το διαλεγμένο 5 κιλών για όλες τις χρήσεις με 2,20. Και ηλιέλαιο το διαλεγμένο 5 λίτρων μόνο 5,49. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε και τις γιορτές. Και ακόμη τα πιο νόστιμα μελομακάρονα, σιροπιαστά και κουραβιέδες μόνο στα καταστήματα Κάντζας από το Καρβέλι. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Με μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν τα Βαλδρίκια 2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ομιροπολής 2016, με πολλές αλλαγές στον τρόπο της διοργάνωσης. Καινούργια διαδρομή ακριβώς 10.000 μέτρων για άνδρες και γυναίκες και 1.000 μέτρων για τις μικρές ηλικίες. Απόλυτα κλειστή διαδρομή προς όλα τα οχήματα και ρεκόρ συμμετοχών που έφτασαν περίπου τις 500. Πάνω από 500 δρομοί συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων Βαλδίρκια 2016 στην πόλη της Δράμας. Το τσοχτερό κρύο δεν αποθάρρυνε τους δρομείς αλλά ούτε τους διοργανωτές, οι οποίοι έδωσαν για μια ακόμη φορά την ευκαιρία σε συμπολίτες τους αλλά και σε δεκάδες δρομείς από διάφορες περιοχές της χώρας να τρέξουν μια υπέροχη διαδρομή και να νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής αλλά και του τερματισμού. Μια γιορτή για την πόλη μας. Ο κόσμος αγκάλιασε τη διοργάνωση. Έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Από όσο με πληροφορούν, ξεπερνάμε τις 500 συμμετοχές. Πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι υποστηρίζουν τον αγώνα και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Τουρκία Δράμας, η οποία ξεπέρασε τον εαυτό της. Όλους τους εθελοντές, τους χορηγούς μας, οι οποίοι μηδενός ξερουμένου στηρίζουν την διοργάνωση.
το Σύλλογο φυσικά και την Επιτροπή του Αγώνα, που όλο αυτό το διάστημα δώσαν πραγματικά τον καλύτερο τους σε αυτό, για να μπορούμε σήμερα όλοι μας να απολαύσουμε μια όμορφη διαδρομή. Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγινε στο Δημαρχείο Δράμας, στο άγαλμα της Νίκης. Η διαδρομή που έτρεξαν οι αθλητές ήταν συγκεκριμένη. Η εκκίνηση έγινε επί της οδού Πραξιτέλους, όπισθεν του νέου Δημαρχείου, μπροστά στο άγαλμα Ελευθερίας, με κατεύθυνση ανατολικά προς την περιοχή της Ανάπλασης. Πολύ καλά. Είναι καινούργια διοργάνωση με εντελώς καινούργια διαδρομή. Είναι πιο ωραίος αγώνος γενικότερα και σαν διοργάνωση, αλλά και σαν εικόνα του χώρου εδώ πέρα. Πολλές συμμετοχές. Για πρώτη φορά τόσες συμμετοχές άλλα. Νομίζω ναι, είναι ρεκόρ συμμετοχών. Φαίνεται να το ευχαριστήθηκε πιο πολύ ο κόσμος. Είναι πολύ καλό το κλίμα. Η διαδρομή πώς σου φάνηκε? Είναι καλύτερη. Γιατί έχει το δεύτερο μισό του αγώνα, είναι κατηφορικό, βοηθάει και ψυχολογικά. Αλλά και σου φεύγει κούραση από το πρώτο μισό που είναι ανηφορικό. Είναι πιο όμορφη κιόλας. Δεν έχει την κίνηση των αμαξιών, είναι πιο άνετη, πιο ασφαλής και είναι αυτό που μετράει πιο πολύ από όλα. Είδαμε και έναν πολύ καλό χρόνο, 34 περίπου λεπτά, έτσι. Ναι, είναι 34 λεπτά. Τα χιλιόμετρα του αγώνα ήταν κανονικά 10 χιλιόμετρων, οπότε είμαι ευχαριστημένος. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Στο σιδηρόκαστρο τώρα των Σερών για πέμπτη συνεχή χρονιά πρόκειται να λειτουργήσει το κάστρο των Χριστουγέννων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η νησίδα του Κρουσοβίτη θα πλημμυρίζει από λαμπιόνια, στολισμένα σπιτάκια, παιχνίδια και χαρούμενες παιδικές φωνές. Γύρω από το φωταγωγημένο χριστουγεννιάτικο δέντρο οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν μια σειρά από δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτά θα δείτε τα σπιτάκια ζύμης, τα σπιτάκια σοκολάτας, το σπίτι του παραμυθιού, του κουκλοθεάτρου, της ζωγραφικής, του προσώπου και πολλά ακόμη. Ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου το κάστρο των Χριστουγέννων στην πόλη της Σιδηροκάστρου. Αυτή τη φορά το κάστρο έχει στηθεί στην νησίδα του Κρουσοβίτη απέναντι από τα κτέλ της πόλης. Η τελετή έναρξης των εκδηλώσεων θα γίνει από το απόγευμα της ίδιας ημέρας που όλοι μαζί εθελοντές, διοργανωτές και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα ανάψουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ λίγο αργότερα ο Άγιος Βασίλης θα έλθει με το έλκυθρό του για να μοιράσει χαμόγελα στα μικρά αλλά και τα μεγάλα παιδιά. Αυτές τις ημέρες μάλιστα επικρατεί πυρετός εργασιών προκειμένου να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους. Σχήμα λόγου είναι ότι όλα είναι έτοιμα. Βλέπετε τι γίνεται. Οργασμός εργασίας, λοιπόν, εθελοντές, μικροί, μεγάλοι, προσπαθούμε. Έχουμε λίγο χρονικό διάστημα μέχρι την Τετάρτη που ανοίγουμε 21 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Κάθε απόγευμα από τις 5 μουσικά συγκροτήματα, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, κλόουν, ζογκλέρς και μάγοι θα χαρίσουν ατελείωτες ώρες διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, τις καθημερινές, τα μικρά παιδιά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ελεύθερες δραστηριότητες στα σπιτάκια των ξωτικών, της ζύμης, του παραμυθιού και του face painting. Να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους να έρθουν κοντά μας, να διασκεδάσουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες γωνιές, ελεύθερες δραστηριότητες για τα παιδιά. Θα μπορούν να περάσουν πάρα πολύ ευχάριστα το χρόνο τους και οι μικροί μας φίλοι αλλά και οι μεγάλοι μας φίλοι. Η εξέδρα θα έχει τα καθημερινά εκδηλώσεις. Έχουμε ποικίλο θέαμα για όλους, για γούστα απαιτητικά και λιγότερα. Ελάτε όλοι κοντά μας, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια ομάδα εθελοντών με τη στήριξη και την ηθική συμπαράσταση του Δήμου και την οικονομική του βοήθεια. Ελάτε κοντά μας να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία αυτές τις Άγιες Μέρες, να χαρίσουμε λίγο φως στη ζωή μας και γενικώς χρόνια πολλά και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει ό,τι καλύτερο για όλους. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος.
Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός ΤΑΠ θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Γενικά έθριος θα είναι για αύριο καιρό σε όλη την χώρα. Συγκεκριμένα στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 8 βαθμούς. Ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από μείον 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η θερμοκρασία στις Σέρρες θα κυμανθεί από μείον 2 έως 8 βαθμούς. Ίδιες θερμοκρασίες και στη Θεσσαλονίκη. Στην Καβάλα ο υδράγυρος θα φτάσει στους 10 βαθμούς Κελσίου. Στην Δράμα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 6 έως 9 βαθμούς. Στην Ξάνθη από μείον 4 έως 8. Στην Κομωτινή από μείον 2 έως 8 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη από μείον 2 έως 7 βαθμούς. Και στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 6 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, www.epilogues.tv, για να παρακολουθείτε όλες τις ειδήσεις μας, αλλά και την επικαιρότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλους.